Το περασμένο Σάββατο, το απόγευμα, πραγματοποιήθηκε στο γήπεδο φιλικών Αναστάσιος Μουκάκης φιλική αναμέτρηση μεταξύ των ομάδων οι οποίες πρόκειται να αγωνιστούν στη Β' κατηγορία Αρκαδίας στο προσεχές πρωτάθλημα, αυτή του ΠΑΟΚ Τρίπολης και των ΑΟΝ Νέων Τρίπολης. Οι δύο προπονητές, Βαλάντης Γκαργκάσουλας και Νίκος Χατζόπουλος, είχαν την ευκαιρία να δουν το επίπεδο στο οποίο κυμαίνονται οι ομάδες τους, να αντιληφθούν τις αδυναμίες της κάθε μίας από τους αγωνιζόμενες ομάδες, να δοκιμάσουν πολλούς ποδοσφαιριστές και να βρουν αυτά που μπορούν να βελτιώσουν μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος, η οποία προβλέπεται για τις αρχές Νοεμβρίου. Χαρακτηριστικό της ομάδας του ΠΑΟΚ Τρίπολης είναι η δύναμη η οποία αγωνίζεται, καθώς και οι αυτοματισμοί που χρησιμοποιούνται, ενώ για τους νέους Τρίπολης ένα σπουδαίο χαρακτηριστικό είναι ότι ο μέσος όρος ηλικίας των ποδοσφαιριστών τους δεν ξεπερνάει τα 16 έτη. Οι δύο ομάδες εμφανίστηκαν βελτιωμένες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και είναι δύο ομάδες οι οποίες προβλέπεται να διεκδικήσουν κάτι καλό στο φετινό πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας. Το σκορ του αγώνα έληξε με 3-2 υπέρ της ομάδας του ΠΑΟΚ Τρίπολης, για την οποία τα γκολ σημείωσε 2 ο Νάτσης και 1 ο Πετρής, ενώ τα γκολ για την ομάδα των νέων σημείωσε ο Ζορμπαλάς. Βάστα, Νίκο, βάστα! Βάστα! Καλό είναι, καλό είναι! Το λουδίστε το! Σουτ! Πέναλτι! Καλό, ρε!